όσον αφορά την διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κλπ. Δεν έχει αλλάξει ποσός, φαντάζομαι, καθόλου. Ενώ οι δρόμοι ή, αν θέλετε, η πορεία που θα ακολουθήσουμε. Η Εκκλησία, ναι, καθέν είχε μια γραμμή ότι στα σχολεία μας δίνεται αγωγή και τονίζεται η ταυτότητά μας. Και η ταυτότητά μας έχει δύο χαρακτηριστικά. Την εθνική προέλευσή μας και τον θρησκευτικό προσανατολισμό μας. Πρέπει δηλαδή να είναι η παιδεία ελληνική και χριστιανική ορθόδοξη. Βάσει αυτών των δεδομένων, η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή για πάντα. Άλλα, τα οποία αλλάζουν καθημερινά, δεν επηρεάζουν αυτών των βασικών χαρακτήρων της παιδείας μας. Είναι μέρες της κρίσης τώρα. Η Εκκλησία πόσο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον κυκαιώνα, τον κοινωνικό? Διαλύονται οικογένειες, υπάρχουν προβλήματα κοινωνικά, ο κοινωνικός ιστός δεν είναι και τόσο σταθερός όσο πριν. Είναι έκδηλη, φανερή η οικονομική κρίση σε όλα τα επίπεδα στην Πάφο και την βιώνουμε καθημερινά με τους ανθρώπους που έρχονται και ζητούν μικρές ή μεγάλες βοήθειες. Μπορούμε να βοηθούμε κάποιους ανθρώπους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια των δυνατοτήτων μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ως Μητρόπολη δανειζόμαστε αυτή τη στιγμή και βοηθούμε και τον κόσμο. Απευθυνθήκαμε και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας που έχουν κάποια δυνατότητα να μας βοηθήσουν και εκείνοι. Τους στέλνουμε και ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή τους να βοηθήσουν και εκείνοι για να μπορέσουμε να επουλώσουμε κάποιες πληγές. Ελπίζουμε ο Θεός να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστεί γρήγορα αυτή η κρίση, να ανοιχτούν δουλειές, ώστε άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και λένε «Δεν ζητιανεύουμε, θέλουμε μια δουλειά», να μπορέσουν να βρουν δουλειά για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πώς απαντάνε σε όλη αυτή την κριτική περί κλειδής της Εκκλησίας και ότι δεν βοηθάει σε αυτή την περίοδο, δηλαδή, της κρίσης? Εγώ το μόνο που θα μπορούσα να πω, να έρθουν στη Μητρόπολη Πάφο να δουν και τη κλειδί, ας έρθουν και στα γραφεία μας, ας έρθουν και στην κουζίνα μας, ας έρθουν παντού να δουν και πώς κυκλοφορούμε και πόσους υπαλλήλους έχουμε, τι τρώμε, πώς ζούμε. Νομίζω αυτά τα οποία διαδίδονται από πολλούς, είτε δεν έχουν υπόψη τους τα πραγματικά δεδομένα, είτε θέλουν να παραποιούν την αλήθεια. Η Εκκλησία μας βοηθά στο μέτρο των δυνατοτήτων? Δεν μπορεί να μην βοηθά, γιατί είναι στη φύση της να βοηθήσει τους συνανθρώπους της. Και μάλιστα είναι θεολογικό το πρόβλημα. Η Εκκλησία ξέρει από τη διδασκαλία του Χριστού και από τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου ότι όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αν ένα μέλος του σώματος πονεί, έχει κάποιες ελλείψεις, βρίσκεται σε κάποια περιπέτεια, τότε ολόκληρος ο οργανισμός πονεί. Δεν μπορεί να πει το χέρι ότι δεν με ενδιαφέρει αν πονεί το πόδι. Γι' αυτό και ανακουφίζοντας το Πάσχον μέλος, ανακουφίζουμε το όλο σώμα, ανακουφίζουμε και τον ίδιο τον Χριστό που είναι η κεφαλή. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, εφόσον επίησατε εν ητούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμεί επίησατε. Είμαστε όλοι έναν ενιαίο σύνολο, βοηθώντας τον συνάνθρωπό μας, βοηθούμε τον ίδιο τον Χριστό, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του ίδιου του εαυτού μας. Υπάρχουν φωνές στο τελευταίο διάστημα περί αθεϊσμού, οργανωμένα σύνολα κλπ. Γίνεται μια προσπάθεια να το παραλυριστεί και με τα θρησκευτικά στις τάξεις, στα εκπαιδευτήρια. Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία επί τούτου? Υπάρχει μια απόφαση σε ένα συνόδου, ή αν προκύψει ξανά τέτοιο θέμα θα σας βρει αντιμέτωπους, σε εισαγωγικά? Άθεοι νομίζω είναι πολύ λίγοι που υπάρχουν και αυτοί που διατείνονται ότι είναι άθεοι πιστεύουν σε κάτι άλλο. Πιστεύουν στην αθεία τους, στο δόγμα τους, σε κάποιον άλλον οικονομικό ή πολιτικό μοντέλο. Εκείνο το οποίο παρατηρείται στα σχολεία μας είναι ότι κάποιοι αλλοδαποί ζητούν να απαλλαγούν από τα θρησκευτικά. Κάποιοι δικοί μας, λόγω του ότι θέλουν τα παιδιά τους να μην έχουν ακόμα ένα μάθημα και να επιδίδονται σε μαθήματα στα οποία θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις, λαθασμένα, ζητούν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, προβάλλοντας κάποιους λόγους. Δεν είναι το μάθημα των θρησκευτικών επουσιώδες,
είναι αυτόν το οποίο δίνει αγωγή, είναι αυτόν το οποίο μορφώνει Χριστόν στις καρδιές των δικών μας ανθρώπων, είναι αυτόν το οποίο δίνει, διευρύνει τους ορίζοντες και σε κάποιους ακόμα αλλόθρησκους. Πιστεύουμε ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν θα πρέπει να γίνει θρησκειολογικό, δηλαδή να αναφέρεται σε όλες απλώς τις θρησκείες χωρίς να δίνει κατευθύνσεις και να τονώνει την ταυτότητα των Ορθόδοξων Χριστιανών Ελλήνων της Κύπρου. Εάν δείτε πώς υπήρχε προηγουμένως το μάθημα, θα προσέξετε ότι υπήρχε και αναφορά στις άλλες θρησκείες, στα βασικά τους δόγματα, στις βασικές αρχές τους, χωρίς όμως να υποτιμάτε η θρησκεία της μεγάλης πλειοψηφίας των μαθητών που ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Θέλουμε να παραμείνει αυτό, να δημιουργήσει και βιώματα στα παιδιά, να τα συνδέσει και με την Εκκλησία, να τα συνδέσει και με τον τόπο καταγωγής τους, την πατρίδα τους, για να μπορέσουν να έχουν αντισώματα όταν θα βγουν στην κοινωνία και θα βρουν ρεύματα αντίθετα, να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να τα αντιμετωπίσουν. Αν προκύψει ζήτημα με θέμα των θρησκευτικών, η Εκκλησία πώς θα απαντήσει? Μα κατά καιρούς προκύπτει κάποιο θέμα και η Εκκλησία λέει ότι τα θρησκευτικά μορφώνουν τους ανθρώπους, δεν προσπαθούν να κάνουν Ορθόδοξους Χριστιανούς τους αλλοθρησκούς, αλλά τους δίνουν να καταλάβουν και εκείνους ότι υπάρχει αυτή η θρησκεία μας και μπορούν ή να ασπαστούν τα καλά μας ή να δουν τα κακά μας και να τα αποφύγουν. Όμως εμένουμε στο ότι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει από τα σχολεία να αποδηγετούμε τα παιδιά μας σε αυτόν τον χαρακτηριστικό μας. Και γενικά δηλαδή, αναγγελίες πανιόδοτε έχουν προσφύγει και στην Επιτροπή Διοικήσεως κάποιοι κλπ. Μπήκατε σε αυτή τη διαδικαστική αντιπαράθεση με επιχείρημα ενώ να ακουστεί και η πλευρά της Εκκλησίας? Στην Επίτροπο Διοίκησης έχουν προσφύγει κάποιοι μάρτυρες του Ιεχωβά, κάποιοι Ιεχωβάδες. Ναι. Εκείνοι οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία μπορούν, και οι Ιεχωβάδες είναι άλλη θρησκεία, δεν είναι αιρεσί, είναι άλλη θρησκεία, μπορούν να ζητήσουν να απαλλαγούν. Είναι ζήτημα του σχολείου αν θα τους επιτρέψει να βγαίνουν από τις τάξεις, να τους έχει ανθρώπους καθηγητές να τους επιτηρούν ή οτιδήποτε άλλο. Εμάς δεν μας απασχολεί κάποιον άτομο το οποίο είναι ετερόθρησκο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εκείνο το οποίο μας απασχολεί όμως είναι να μην δίνουμε το μήνυμα στα δικά μας παιδιά ότι μπορούν να απαλλαγούν από ένα μάθημα, το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί τάχα δεν τους χρειάζεται. Όσον αφορά το εθνικό θέμα, το φυσικό αέριο είναι νέες εξελίξεις. Ασφαλώς και η Εκκλησία έχει τις δικές της απόψεις. Βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Έχω πολλές φοβίες για την πορεία του εθνικού μας θέματος, γιατί ξέρουμε πώς εργάζεται η Τουρκία και πρέπει να βρούμε την δύναμη όλοι και την αποφασιστικότητα να σταθούμε αντιμέτωποι στους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Όπως ξέρετε, η Τουρκία προσπαθεί από καιρό να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την Κυπριακή Δημοκρατία, να το ξέρουμε, στηρίζεται η ύπαρξή μας. Εάν καταλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία με μια νόθα λύση, σίγουρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Τουρκία θα καταγγείλει αυτήν την νέα λύση. Και μη έχοντας που να απευθυνθούμε, δεν θα έχουμε το πρόσωπο, την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα βρεθούμε στα χέρια της Τουρκίας ερμαία. Διατυπώνονται αυτές οι ανησυχίες ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και... Βεβαίως και από τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος σύμφωνα με το καταστατικό εκφράζει την άποψη της Εκκλησίας ως προς το εθνικό μας θέμα. Εάν αντισταθούμε και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτήν την προσπάθεια της Τουρκίας, βλέπουμε ότι εργάζεται και με άλλον τρόπο. Ακούμε και βλέπουμε και από τις εφημερίδες των Τουρκοκυπρίων, όσο λίγοι και αν έμειναν και αυτοί και υποφέρουν από την κατοχή, ότι οι έπικοι πλησιάζουν το ή αν δεν ξεπέρασαν τώρα το 1 εκατομμύριο. Επομένως και με την πίεση του αριθμού θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν κάποια λύση οι Τούρκοι. Δεν είναι παράξενο αν σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να μιλούν για ενιαίο κράτος και να ζητούν, αφού νομιμοποιήσουν τους επίκους όλους,
ότι ένας άνθρωπος μια ψήφος και από πρώτα είναι περισσότεροι από εμάς. Το έκανα στην Αλεξανδρέτα και πέτυχε. Αν και αυτόν αποτύχει, που πιστεύουμε και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στον κόσμο αυτήν την δολιότητά τους, είναι και ο εκφοβισμός. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να στέλνουν από εδώ κακοποιά στοιχεία, να εκφοβίζουν τον κόσμο, ώστε μερικοί να φύγουν. Το έκανα στην Ήμβρο. Η Ήμβρος πριν λίγα χρόνια είχε 8.500 Έλληνες και 100 Τούρκους, τώρα έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Κάτι για το σχολείο του Ριζοδαφάς, για τις περιοχές. Απλώς λέω ότι δεν πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι και να στέλνουμε μήνυμα απαισιοδοξίας, αλλά να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο, ώστε όλοι μαζί να σταθούμε σε μια γροθιά και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας. Μου έχει κάνει, μου έδωσε κάποια ελπίδα ο νέος συνομιλητής, ο οποίος είχε πει ότι θα προτείνει εκείνος αρχές βάσει των οποίων πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Και αν δεν πάμε να συζητούμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως πάμε μέχρι τώρα, αλλά βάλουμε τις αρχές που πιστεύει και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Ένας άνθρωπος, μια ψήφος, ελεύθερη εγκατάσταση, αποκτήση περιουσίας κλπ. Για διακίνηση παντού. Τότε δύσκολα θα μας πούν οι Ευρωπαίοι, ο άλλος κόσμος, ότι δεν δεχόμαστε αυτές τις αρχές, που τις δέχονται για τον εαυτόν τους. Βέβαια, να μου πείτε, αυτό σημαίνει από μηδενική βάση συνομιλίες. Πρέπει κάτι να κάνουμε όμως. Δεν πρέπει να αφαιθούμε στον θάνατο ο οποίος επέρχεται. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Κάτι για τα κατεχόμενα εκεί με τις εκκλησίες, με τα παράσταση που φταίνε και το φταίνε, εμείς υπάρχει το σπάμε από την δική μας πλευρά. Νομίζω είναι ντροπή ολόκληρη της ανθρωπότητας το ότι ανέχονται να καταστρέφονται οι εκκλησίες μας, η πολιτισμική μας κληρονομιά, που δεν είναι μόνο δική μας, είναι και ολόκληρη της Ευρώπης και ολόκληρη του κόσμου. Ίσως και εδώ θα έπρεπε περισσότερο να κινητοποιηθούμε για να αποδείξουμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της Τουρκία και το ότι είναι μια αγοραστική δύναμη για τις βιομηχανίες της Ευρώπης, να σιωπούν γύρω από αυτό το έγκλημα που γίνεται και γύρω από την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας. Οφείλουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να κοινοποιήσουμε σε όλους το πρόβλημα.